Το στερνό πρόβλημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντόνη. Με βαριά καρδιά σηκώνω την πένα μου για να γράψω τα στερνά αυτά λόγια με τα οποία θα καταγράψω ποτέ τα μοναδικά χαρίσματα για τα οποία διακρίθηκε ο φίλος μου, ο Σέρλοκ Χόλμς. Κατ' έναν ασυνάρτητο και όπως βαθύτατα αισθάνομαι εντελώς ανεπαρκή τρόπο, επιχείρησα να προσφέρω έναν απολογισμό των ιδιαζώντων εμπειριών μου υπό τη συντροφιά του εκ της τύχης, η οποία αρχικά μας έφερε κοντά, κατά την περίοδο του σπουδή στο άλικο έως και την περίοδο της ανάμειξής του στο ζήτημα του ναυτικού συμφώνου μια ανάμιξη που είχε ως αναντήρητο αποτέλεσμα την αποτροπή μια σοβαρή διεθνού εμπλοκή. Αποτελούσε πρόθεσή μου να σταμάταγα εκεί και να μην είχα αναφέρει τίποτα για το γεγονός το οποίο δημιούργησε ένα κενό στη ζωή μου, το οποίο η παρέλευση δύο ετών ελάχιστα έκανε για να καλύψει. Το χέρι μου εξωθήθηκε ωστόσο εκ των προσφάτων επιστολών στις οποίες ο συνταγματάρχης James Moriarty υπερασπίζεται τη μνήμη του αδελφού του και δεν έχω άλλη επιλογή παρά να παραθέσω τα γεγονότα ενώπιον του κοινού ακριβώς όπως συνέβησαν. Εγώ μονάχα γνωρίζω την πλήρη αλήθεια του ζητήματος και είμαι βέβαιος πως έφτασε η ώρα που να μην υπηρετείται κάποιος καλός σκοπός εκ της του. Εξ όσων γνωρίζω, υπήρξαν μονάχα τρεις αναφορές τον τύπο. Εκείνη της εφημερίδας της Γενέβης, κατά την 6η του Μαΐου του 1891, η δημοσιογραφική ανταπόκριση του Ρόιτερ στις αγγλικές εφημερίδες την 7η του Μαΐου και τέλος οι πρόσφατες επιστολές τις οποίες αναφέρθηκα. Εξ αυτών η πρώτη και η δεύτερη υπήρξαν εξαιρετικά συνοπτικές, ενώ η τελευταία είναι, όπως θα αποδείξω τώρα, μια πλήρη διαστρέβλωση των γεγονότων. Εναπόκειται σε μένα να πω για πρώτη φορά τι πραγματικά έλαβε χώρα μεταξύ του καθηγητή Μοριάρτη και του κυρίου Σέρλοκ Holmes. Ίσως να ενθυμίστε πως κατόπιν του γάμου μου και της επακόλουθης έναρξης του ιδιωτικού μου ιατρίου, οι εξαιρετικά στενές σχέσεις που υπήρχαν μεταξύ εμού και του Χόλμς τροποποιήθηκαν σε κάποιο βαθμό. Έρχονταν ακόμη σε μένα κατά καιρού όποτε επιθυμούσε σύντροφο σε κάποια ερευνά του. Μα αυτές οι περιστάσεις κατέστησαν όλο και σπανιότερες, μέχρι που βρίσκω πως κατά το έτος 1890 υπήρξαν μόλις τρεις υποθέσεις για τις οποίες διατηρώ κάποια καταγραφή. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα εκείνου του έτους και των αρχών της Άνοιξης του 1891, είδα στις εφημερίδες πως απασχολούταν παρά της γαλλικής κυβέρνησης, επί ενός ζητήματος υψίστης σημασίας και έλαβα δύο μηνύματα από τον Χόλμς με χρονολογική σήμανση εκ της Ναρμπών και της Νίμς, εκ των οποίων αντιλήφθηκα πως η παραμονή του στη Γαλλία πιθανότατα να ήταν αρκετά μακρά. Ήταν μετά κάποιας έκπληξης επομένως, όταν τον είδα να μπαίνει στο ιατρείο μου το απόγευμα της 24ης Απριλίου. Μου δόθηκε εντύπωση πως έδειχνα ακόμη πιο οχωρός και λεπτότερος από όσο συνήθως. «Ναι, εξαντλήθηκα κάπως παραπάνω», σχολίασε προς απάντηση του βλέμματος παρά των λόγων μου. Υπήρξε λιγάκι πιεσμένος προσφάτως». Ο Χόλμς πήγε άκρη-άκρη γύρω από τον τοίχο και κλείνοντα τα μπατζούρια τα μαντάλωσε γερά. «Φοβάσαι κάτι», ρώτησα. «Βασικά, ναι». «Από τι», από αεροβόλα. Αγαπητέ μου, Χόλμ, τι εννοεί. Νομίζω πω με γνωρίζει αρκετά καλά, Βότσον, για να καταλάβει πω επουδενή δεν είμαι νευρικό άνθρωπο. Εν τούτης, αποτελεί πιότερο ανοησία παρά κουράγιο το να αρνεί να αναγνωρίσει τον κίνδυνο όταν σε έχει από κοντά. Δεν θα σε έβαζα σε φασαρίε για ένα σπίρτο. Τράβηξε τον καπνό του τσιγάρο του, λες και η κατευναστική επιρροή του να του ήταν απολαυστική. «Οφείλω να ζητήσω συγνώμη που πέρασα τόσο αργά», είπε, ε, «και πρέπει επιπλέον να σε κλιπαρίσω να καταστείς τόσο ελαστικός όσο αφορά το να μου επιτρέψεις να αφήσω το σπίτι σου καρφαλώνοντας τον τοίχο του κήπου σου». «Μα τι σημαίνουν όλα αυτά», ρώτησα. Άπλωσε το χέρι του και είδα κάτω από το φως της λάμπας πως δύο από τις αρθρώσεις του είχαν σκιστεί και μοραγούσαν. «Δεν είναι ελαφρύ», είπε χαμογελώντας. «Είναι μέσα η κυρία Γουότσον» Αποουσιάζει σε μια επίσκεψη. Αλήθεια είσαι μόνος. Εντελώς. Τότε καθίσταται ευκολότερο για μένα να σου προτείνω να έρθεις μαζί για μια βδομάδα στην Ήπειρο. Πού. Άμα οπουδήποτε. Το ίδιο μου κάνει εμένα. Υπήρχε κάτι το υπερβολικά παράξενο σε όλα αυτά. Δεν ήταν στη φύση του Χόλμς να πηγαίνει σε άσκοπε διακοπέ, και κάτι γύρω από το χλωμό, τσακισμένο του πρόσωπο, μου φανέρωσε πω τα νεύρα του βρισκόταν στη μέγιστη υπερδιέγερση. Είδε την απορία στα μάτια μου και ενώνοντα τα ακροδάχτυλά του και του αγώνε του στα γόνατά του, εξήγησε την κατάσταση. Ενδεχομένω να μην έχει ακούσει ποτέ για τον καθηγητή Μωριάρτη, είπε. Ποτέ. Μάλιστα, Ιδού το άξιον του ζητήματο, αναφώνησε. Ο άνθρωπο διεισδύει σε ολόκληρο το Λονδίνο και ουδείς έχει ακούσει κάτι για εκείνον. Σου δηλώνω, Βότσον, με κάθε σοβαρότητα, πω αν κατόρθωνα να τον υπερνικήσω, αν κατάφερνα να λυτρώσω την κοινωνία από εκείνον, θα ένιωθα πω η σταδιοδρομία μου είχε φτάσει στην κορύφωσή τη και θα ήμουν έτοιμο να στραφώ σε κάποια πιο γαλήνια κατεύθυνση στη ζωή. Μεταξύ μα, οι πρόσφατε υποθέσει στι οποίε συνέβαλα την αυτοκρατορική οικογένεια της Σκανδιναβία και προς την γαλλική δημοκρατία με σε μια θέση τέτοια ώστε να μπορώ να εξακολουθήσω να ζω κατά τον ήρεμο τρόπο, ο οποίο μου είναι τόσο προσφυλή και να εστιάσω την προσοχή μου στις χημικές μελέτες μου. Μα δεν θα έβρισκα γαλήνη, Βότσον. Δεν θα μπορούσα στιγμή να σταθώ στην καρέκλα μου, σκεφτόμενος πως ένας τέτοιος άνθρωπος όπως ο καθηγητής Μοριάρτη κυκλοφορεί στους δρόμους του Λονδίνου ανεμπόδιστος. Τι έχει κάνει δηλαδή. Η σταδιοδρομία του υπήρξε ιδιαίτερο ασυνήθιστη. Είναι άνθρωπος ευγενικής καταγωγής και έξοχης μόρφωσης, πρικισμένος εκφύσεως εκ μιας εκπληκτικής μαθηματικής ικανότητας. Στην ηλικία των 21 έγραψε μια διατριβή επί του διονυμικού θεωρήματος η οποία του απέφερε ευρωπαϊκή φήμη. Εξ αυτού του ερίσματος κέρδισε την μαθηματική έδρα ενός εκ των μικρότερων πανεπιστημίων μας και είχε κατά πως φαινόταν, μια πλέον λαμπρή σταδιοδρομία εμπρό του. Όμως, ο άνθρωπος είχε κληρονομικές τάσεις του πλέον διαβολικού είδους. Μια εγκληματική έφεση κυλά στο αίμα του, η οποία αντί να τροποποιηθεί εντάθηκε και καταστάθηκε απείρως πιο επικίνδυνη εκ των ασυνήθιστων διανοητικών του ικανοτήτων. Σκότιες φήμες τον περιέβαλαν στην Πανεπιστημιούπολη και εν τέλει υποχρεώθηκε να παρατηθεί τη έδρα του και να κατέβει στο Λονδίνο όπου ξεκίνησε ως στρατιωτικός εκπαιδευτής. Τόσα είναι γνωστά στον κόσμο Μα αυτό που θα σου πω τώρα είναι ό,τι ο ίδιος ανακάλυψα. Όπως γνωρίζεις, Γουότσον, δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να γνωρίζει τον ανώτερο κλιματικό κόσμο του Λονδίνου τόσο καλά όσο εγώ. Για όλα τα προηγούμενα χρόνια είχα διαρκώς επίγνωση κάποιου είδους ικανότητας πίσω από τον κακοπιό, κάποια βαθύτερη οργανωτική ικανότητα η οποία παντοτινά στέκεται εμπόδιο στον νόμο και ρίχνει την ασπίδα της πάνω από τον κρυματισμένο ξανά και ξανά σε περιπτώσεις του πλέον ποικίλου είδους, υποθέσεις, πλαστογραφίας, ληστείας, φόνους, διαισθάνθηκα την παρουσία αυτής της δύναμης και πήγαγα τη δράση της σε πολλά από εκείνα τα αξεδιάλυτα εγκλήματα στα οποία δεν κλήθηκα προσωπικά ως σύμβουλος. Για χρόνια επιχείρησα να υπερβώ το πέπλο το οποίο την κάλυπτε και τελικά η στιγμή έφτασε όταν άρπαξα την άκρη μου και την ακολούθησα. Εωσότου με οδήγησε κατόπιν μυριάδων πανούργων ελιγμών στον πρώην καθηγητή Μοριάρτη διασημότητα των μαθηματικών. Είναι ο Ναπολέων του εγκλήματος Γουότσον. Είναι ο οργανωτής των μισών κακών και σχεδόν όλων όσων δεν έχουν εντοπιστεί στη σπουδαία αυτή πόλη. Είναι μια ιδιοφυΐα, ένας φιλόσοφος, ένας αφαιρετικός διανοούμενος. Έχει έναν εγκέφαλο πρώτης τάξης. Κάθεται ακίνητο σαν να ράχνει στο κέντρο του ιστού τη, όμω εκείνο ο ιστός έχει μοιριάδε άκρε, και εκείνο γνωρίζει καλά κάθε ταλάντωση κάθε μια εξ αυτών. Ελάχιστα κάνει ο ίδιο. Μονάχα σχεδιάζει. Όμω οι πράκτορέ του είναι αναρρύθμιτοι και ξόχω οργανωμένοι. Υπάρχει κάποιο έγκλημα να γίνει ή κάποιο χαρτί να αφαιρεθεί ας πούμε ή ένα σπίτι να ερευνηθεί ή κάποιος να απομακρυνθεί. Τα λόγια μεταφέρονται στον καθηγητή, το ζήτημα οργανώνεται και διακπεραιώνεται. Ο πράκτορας ίσως να συλληφθεί. Στην προκειμένη περίπτωση χρήματα βρίσκονται για την εγγύησή του ή για την υπεράσπιση του. Όμως η κεντρική εξουσία που χρησιμοποιεί τον πράκτορα ποτέ δεν πιάνεται, ούτε καν δέχεται την υποψία. Αυτή ήταν η οργάνωση την οποία επίγαγα γαγότσον και την οποία καθ' ολοκληρία αφιέρωσα τις δυνάμεις για να εκθέσω και να διαλύσω. Όμως ο καθηγητής ήταν περιστοιχισμένος από παντού με δικλίδες ασφαλείας, τόσο πανούργα επινοημένες, ώστε ό,τι κι αν έκανα έμοιαζα δύνατο να βρω αποδείξεις, οι οποίες να τον καταδίκαζαν σε κάποιο δικαστήριο. Γνωρίζεις τις ικανότητές μου, αγαπητέ μου Γότσον, και εν τούτης, στο πέρας τριών μηνών, υποχρεώθηκα να ομολογήσω πως είχα τελικά συναντήσει έναν αντίπαλο, ο οποίος ήταν διανοητικά αντάξιός μου. Η φρίκη μου προς τα εγκλήματά του χάθηκε στον θαυμασμό μου για την επιδεξιότητά του. Όμως τελικά κάπου παραπάτησε ένα μικρό μικρό παραπάτημα που ήταν περισσότερο από όσο είχε την πολυτέλεια όταν βρισκόμουν τόσο κοντά του. Είχα την ευκαιρία μου και ξεκινώντας από εκείνο το σημείο έπλεξα το δίκτυμο ολόγυρά του ώσπου πλέον είναι όλα έτοιμα για να κλείσει. Σε τρει μέρε, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, το ζήτημα θα είναι όριμο και ο καθηγητής με όλα τα βασικά στελέχη τη συμμορία του θα βρίσκονται στα χέρια τη αστυνομία. Τότε θα ακολουθήσει η σπουδαιότερη ποινική δίκη του αιώνα. Η διαλεύκανση περισσότερων των 40 μυστηρίων και το σκηνή για όλους τους. Όμως αν κινηθούμε έστω και λίγο πρόωρα αντιλαμβάνεσαι, ίσως να ξεγλιστρήσουν από τα χέρια μας ακόμη και την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, αν κατάφερνα να το επιτύχω δίχως να γίνει γνωστό από τον καθηγητή Μωριάρτρη, όλα θα ήταν καλά. Όμως παρά ήταν επιδέξιος για κάτι τέτοιο. Πρόβλεψε κάθε μου βήμα το οποίο έκανα τραβώντας τα δίχτυα μου γύρω του. Επανειλημμένα αγωνίστηκε να ξεφύγει, όμω και εγώ συνεχώ τον κατεύθυνα αλλού. Σου λέω, φίλε μου, πω αν μια λεπτομερή καταγραφή αυτού του σιωπηλού διαγωνισμού μπορούσε να γραφτεί, θα λάμβανε τη θέση του ω το πλέον λαμπρό κομμάτι επιθέσεων και ξεγλιστριμάτων στην ιστορία τη εξηχνίαση. Ποτέ μου δεν ανήλθα σε τέτοια ύψη και ποτέ μου δεν πιέστηκα τόσο από έναν αντίπαλο. Έπληξε βαθιά και εν απλά υπέσκαψα τις προσπάθειές του. Σήμερα τα τελευταία βήματα πραγματοποιήθηκαν και τρεις ημέρες μοναχά χρειάζονταν για την ολοκλήρωση της ιστορίας. Καθόμουν στο δωμάτιό μου αναλογιζόμενος το ζήτημα ξανά όταν η πόρτα άνοιξε και ο καθηγητής Μοριάρτης στάθηκε μπρος μου. «Τα νεύρα μου είναι παρκώς ανθεκτικά, Βότσον», Μα οφείλω να ομολογήσω ένα ξάφνιασμα βλέποντας αυτό προσώπο στον άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν τόσο πολύ στις σκέψεις μου να στέκεται εκεί στο κατόφλι μου. Η εμφάνισή του μου ήταν αρκετά γνώριμη. Είναι εξαιρετικά ψηλός και λεπτός, το μέτωπο του προεξέχει σε μια λευκή καμπύλη και τα μάτια του είναι βαθιά βυθισμένα μέσα στο κεφάλι του. Είναι καλοξυρισμένος, χλωμός και φαντάζει ασκητικός γιατυρώντας κάτι από καθηγητή επί των χαρακτηριστικών του. Η ώμη του είναι κυρτή από την πολλή μελέτη και το πρόσωπό του προεξέχει και διαρκώς ταλαντεύεται από πλευρά σε πλευρά κατά έναν περίεργο ερπετοειδή τρόπο. «Με κοίταξε με μεγάλη περιέργεια στα ζαρωμένα του μάτια. Έχεις μικρότερη με το ανάπτυξη από όσο θα ανέμενα», είπε τελικά. Πρόκειται περί μιας επικίνδυνη συνήθειας να παίζεις με πυροβόλα στη τσέπη της ρόμπα σου. Είναι γεγονός πως κατά την είσοδό του είχα καριέα να γνωρίσει τον ακραίο προσωπικό κίνδυνο στον οποίο βρισκόμουν. Η μόνη αποδεκτή διαφυγή για εκείνον στο να μου κλείσει το στόμα. Στη στιγμή είχα γλιστρήσει το περίστροφο από το σιρτάρι στην τσέπη μου και τον κάλυπτα μέσα από το ρούχο. Στο σχόλιο του τράβηξα το όπλο έξω και το απέφετα οπλισμένο στο τραπέζι. Εκείνος ακόμη χαμογελούσε και τρεμόπαιζε τα βλέφαρά του, όμως υπήρχε κάτι σχετικά με τα μάτια το οποίο με έκανε να νιώθω πολύ χαρούμενος που το είχα εκεί. «Προφανώς δεν με γνωρίζεις», είπε. «Αντιθέτως», απάντησα, «πιστεύω πως είναι παρκώς εμφανές πως σε γνωρίζω. Παρακαλώ, κάθισε. Μπορώ να σου αφιερώσω πέντε λεπτά αν έχεις κάτι να πεις. Το μόνο που έχω να πω έχει ήδη περάσει από το μυαλό σου, είπε. Τότε πιθανόν η απάντησή μου να πέρασε από το δικό σου, αποκρίθηκα. Παραμένεις αμετακίνητος, απολύτως. Χτύπησε το χέρι του στην τσέπη του και εγώ σήκωσα το πιστόλι από το τραπέζι. Εκείνος όμως έβγαλε έξω ένα σημειωματάριο στο οποίο κατέγραψε προχήρως ορισμένες ημερομηνίε. «Μπήκε στα χωράφια μου την Τετάρτη του Γενάρη», είπε. «Την 23η με ξεβόλεψες. Μέχρι τα μέσα του Φεβρουαρίου ήμουν σε δύσκολη θέση εξαιτία σου. Στο τέλος του Μάρτη είχα παρακολουθεί εντελώς τα σχεδιά μου. Και τώρα, στο κλείσιμο του Απρίλη, βρίσκομαι σε μια τέτοια θέση μέσω της διαρκούς σου καταδίωξης που είμαι σε βέβαιο κίνδυνο να χάσω την ελευθερία μου. Η κατάσταση καθίσταται ανυπόφορη. Έχεις κάποια πρόταση να κάνεις, ρώτησα. Θα πρέπει να τα παρατήσεις κύριε Χόλμς, είπε, κουνώντας το κεφάλι του. Ειλικρινά πρέπει, ξέρεις. Κατόπιν της Δευτέρας, είπα. Είπε, είμαι απολύτω βέβαιος πως ένας άνθρωπος της ευφυΐας σου θα δει πως δεν μπορεί να υπάρξει παρά μονάχα μια έκβαση από αυτή την ιστορία. Είναι επιβεβλημένο να αποσυρθεί επεξεργάστηκε στα πράγματα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μας απομένει μόνο μία λύση. Υπήρξε μια διανοητική απόλαυση για μένα το να βλέπω τον τρόπο κατά τον οποίο πάλεψες με την υπόθεση αυτή και θέλω να πω ανυπόκριτα πως θα με έφυλιβε να υποχρεωθώ να προβώ σε κάποια ακραία μέτρα. Χαμογελάς κύριε, μα σε διαβεβαιώνω πως ειλικρινά θα με έφυλιβε. «Ο κίνδυνος αποτελεί μέρος του επαγγέλματος», σχολίασα. «Δεν πρόκειται για κίνδυνο», είπε. «Μα για αναπόφευκτη καταστροφή Στέκεσαι εμπόδιο όχι απλά σε ένα άτομο, αλλά ενάντια σε μια πανίσχυρη οργάνωση, το πλήρες μεγεθός της οποίας εσύ με όλη σου την εξυπνάδα υπήρξες ανίκανος να συνειδητοποιήσεις». Οφείλει να απομακρυνθείς κύριε Χόλμς, ιδάλλως θα παταχθείς. Φοβάμαι, είπα και σηκώθηκα, πως κατά την απόλαυση αυτής της συζήτησης παραμελώ σημαντικές εργασιακές υποχρεώσεις οι οποίες με περιμένουν αλλού. Σηκώθηκε επίση και με κοίταξε σιωπηλά, κουνώντας το κεφάλι του θλιμμένα. «Καλός, καλός» είπε τελικά. «Δείχνει κρίμα όμως, έκανα ότι μπορούσα. Γνωρίζω κάθε κίνηση του παιχνιδιού σου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πριν τη Δευτέρα». Ήταν μια μονομαχία μεταξύ μας, κύριε Χόλμ ευελπιστείς να με βάλεις στο σκαμνί. Σου το λέω πως δεν πρόκειται να σταθώ στο εδόλιο. Ελπίζεις πως θα υπερισχύσεις έναντί μου. Σου το λέω πως ποτέ δεν θα με νικήσεις. Αν είσαι αρκετά έξυπνος για να επιφέρεις την καταστροφή μου, μην ήσυχο πως θα κάνω το ίδιο για σένα. Μου προσέφερες αρκετές φιλοφρονήσεις κύριε Μοριάρτη, είπα εγώ. Άσε με να σου προσφέρω κι εγώ μία εις αντάλλαγμα, λέγοντας πως αν ήμουν βέβαιος για το αρχικό φυσικό επακόλουθο τότε, προσόφελος του κοινού, ευχαρίστως θα αποδεχόμουν το δεύτερο. Το ένα σου το υπόσχομαι, μα όχι το άλλο, γρίλησε, και έτσι έστρεψε την κυρτή του ράχη προς το μέρος μου και βγήκε μισοκλίνοντας τα μάτια και ανοιγοκλίνοντας τα βλέφαρά του έξω από το δωμάτιο. Αυτή υπήρξε η ιδιάζουσα συζήτηση με τον καθηγητή Μοριάρτη. Ομολογώ ότι με άφησε με μια δυσάρεστη επίδραση επί της σκέψης μου. Ο ήρεμος ακριβής τρόπος της ομιλίας του αφήνει μια πεποίθηση ειλικρίνειας την οποία ένας νταΐς δεν θα μπορούσε να προβάλλει. Φυσικά θα πεις γιατί να μιλάβει σ' αστυνομικέ προφυλάξεις ενάντια του. Ο λόγος είναι πως είμαι παρκώς πεπισμένος πως από τους πράκτορές του θα προέλθει το χτύπημα έχω τις καλύτερες αποδείξεις πως έτσι θα γίνει. Δέχθηκε ήδη επίθεση. Αγαπητέ μου, Γουότσον, ο καθηγητής Μοριάρτη δεν είναι άνθρωπος που αφήνει το γρασίδι να μεγαλώσει κάτω από τα πόδια του. Βγήκα έξω το μεσημέρι για να διεξάγω μια εργασία στην οδό Οξφορτ. Καθώς περνούσα τη γωνία που οδηγεί από την οδό Μπέντινγκ στη διασταύρωση της οδού Γουέλμπεκ, μια δίηπτη σκευάμαξα, οδηγούμενη φουριόζικα, κινήθηκε ταχύτατα και βρέθηκε μπρό μου στη στιγμή. Την άχτηκα στο πεζοδρόμιο και σώθηκα στο κλάσμα του δευτερολέπτου. Η σκευάμαξα ξεχύθηκε παίρνοντα τη στροφή προ τη λεωφόρο Μαράιλμπον και χάθηκε στη στιγμή. Παρέμεινα στο πεζοδρόμιο κατόπιν αυτού γουότσον, όμω καθώ κατηφόριζα την οδό Βέρ, ένα τούβλο έπεσε από την οροφή ενό εκ των σπιτιών και έγινε κομμάτια στα πόδια μου. Κάλεσα την αστυνομία και έβαλα να εξετάσουν την περιοχή. Υπήρχαν πλάκες και τούβλα σοριασμένα στη στέγη ως προπαρασκευή για κάποιες επισκευές και ήθελα να με κάνουν να πιστέψω πως ο αέρας είχε να ένα τους. Φυσικά, εγώ ήξερα καλύτερα, μα δεν μπορούσα να αποδείξω τίποτα. Πήρα ένα αμάξι κατόπιν αυτού και έφτασα στο διαμέρισμα του αδελφού μου στο Πολ Μολ, όπου και πέρασα τη μέρα. Τώρα πέρασα από σένα και καθοδόν δέχθηκα επίθεση από έναν τραμπούκο με γκλόμπ. Τον άφησα ανέσθητο και η αστυνομία τον έχει ήδη συλλάβει. Όμω μπορώ να σου πω μετά τη πλέον απόλυτη βεβαιότητα πω ουδεμία πιθανή σχέση δεν θα εντοπιστεί ποτέ μεταξύ του κυρίου επί του οποίου των μπροστινών δοντιών έγδαρα τις αρθρώσεις μου και του συνταξιούχου μαθηματικού δασκάλου, ο οποίο τολμώ να πω, επεξεργάζεται σχέδια επί ενός μαυροπίνακα δέκα μίλια μακριά. Δεν θα σου είναι άξιο να πορείες γουότσον πως η πρώτη μου ενέργεια μπαίνοντας στα γραφεία σου ήταν να σου κλείσω τα μπατζούρια και που ήμουν υποχρεωμένος να σου ζητήσω την άδεια να εγκαταλείψω το σπίτι από κάποια λιγότερο ευδιάκριτη έξοδο από όσο η μπροστινή πόρτα. Είχα συχνά θαυμάσει το κουράγιο του φίλου μου αλλά ποτέ περισσότερο από όσο τώρα, καθώς καθόταν ήρεμα αναφέροντας μια ακολουθία περιστατικών τα οποία θα πρέπει να είχαν συνδυαστεί έτσι ώστε να παρτίσουν μια μέρα τρόμου. «Θα περάσεις τη νύχτα εδώ», είπα. «Όχι, φίλε μου, θα βρεις πως μάλλον είμαι επικίνδυνος επισκέπτης. Έχω καταστρωμένα τα σχέδιά μου και όλα θα πάνε καλά». Τα ζητήματα έχουν προχωρήσει περισσότερο πλέον, ώστε μπορούν να συνεχίσουν να κινούνται δίχως τη βοήθειά μου όσον αφορά τη σύλληψη. Επομένως, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο καλύτερο παρά να απομακρυνθώ για τις λίγες μέρες που απομένουν πριν η αστυνομία να έχει το ελεύθερο να δράσει. Θα μου έδινε μεγάλη χαρά επομένως αν θα μπορούσες να έρθεις στην Ήπειρο μαζί μου. Το ιατρείο είναι ήρεμο, είπα, και έχω έναν εξυπηρετικό γείτονα. Θα χαιρόμουν να έρθω. Και να ξεκινήσει αύριο πρωί, αν είναι ανάγκη. Ω ναι, είναι απολύτω αναγκαίο. Τότε αυτέ είναι οι οδηγίε σου και σε κλειπαρώ αγαπητέ μου Γότσο να τι υπακούσει κατά γράμμα. Γιατί τώρα παίζει ένα διπλό παιχνίδι μαζί μου ενάντια στον εξυπνότερο κακοποιό και το πλέον ισχυρό συνδικάτο εγκληματιών στην Ευρώπη. Τώρα άκουσε. Θα αποστείλει ό,τι αποσκευέ σκοπεύει να πάρει μέσω ενό έμπιστο αγγελιοφόρου δίχω παραλήπτη στο σταθμό Βικτόρια απόψε. Το πρωί θα στείλει να καλέσουν μια δίτροχη, ζητώντα από τον άνθρωπό σου να μην επιλέξει ούτε την πρώτη ούτε τη δεύτερη που θα παρουσιαστούν. Μέσα στην άμαξα θα πηδήξεις και θα κατευθυνθείς προς το τέλος της Strand από τη Στοά Λόβερ παραδίδοντας την διεύθυνση στον άμαξα επί ενός κομματιού χαρτί με το αίτημα να μην το πετάξει. Έχετε ακόμη στράσου έτοιμα και τη στιγμή που το αμάξ θα σταματήσει όρμησε μέσα από τη στοά υπολογίζοντας να φτάσει στην άλλη μεριά στις 9 παρατέταρτο θα βρεις μια μικρή τετράτροχη να περιμένει κοντά στο κράσπεδο και θα οδηγείται από ένα τύπο με βαριά μαύρη κάπα χρωματισμένη στο κολάρο από κόκκινο. Εντός της θα μπει και θα φτάσεις στη Βικτόρια εγκαίρος για την υπηρωτική ταχεία. Πού θα σε συναντήσω? Στο σταθμό. Το δεύτερο βαγόνι της πρώτης θέσης από μπροστά θα είναι κλεισμένο για εμάς. Το βαγόνι τότε είναι το σημείο συνάντησή μα, λοιπόν, ναι. Μάταια ζήτησε από τον Χόλμ να παραμείνει το βράδυ. Μου ήταν εμφανές πω θεωρούσε ότι θα έφερνε μπελάδε στη στέγη στην οποία θα βρισκόταν και πω αυτό ήταν το κίνητρο το οποίο τον υποχρέωνε να φύγει. Με μερικές βιαστικές κουβέντες όσον αφορά τα σχέδιά μας για το πρωί, σηκώθηκε και βγήκε έξω μαζί μου στον κήπο, σκαρφαλώνοντας τον τοίχο που οδηγεί στην οδό Μόρτιμερ και αμέσως σφυρίζοντας για μια δίτροχη με την οποία τον άκουσα να απομακρύνεται. Το πρωί ακολούθησα τα προστάγματα του Χόλμς κατά γράμμα. Μια δίτροχη εξευρέθηκε με τέτοια προφύλαξη που θα απέτρεπε την οποιαδήποτε ενδεχομένως να είχε προετοιμαστεί για μας και κατευθύνθηκα μέσω κατόπιν του πρωινού στη στοά Λόουβερ... μέσω της οποίας κινήθηκα όσο το δυνατόν ταχύτερα μπορούσα. Μια τετράτροχη περίμενε με έναν εξαιρετικά ογκώδιο οδηγό τυλιγμένο σε ένα σκούρο μανδύα ο οποίος μόλις βρέθηκα μέσα μαστίγωσε το άλογο και ξεκίνησε κροταλίζοντας για το σταθμό της Βικτόρια. Κατά την αποβίβασή μου έστρεψε την άμαξα και απομακρύνθηκε γοργά και πάλι δίχως ούτε ένα βλέμμα προς τη μεριά μου. Μέχρι στιγμής όλα είχαν πάει εξαιρετικά. Οι αποσκευέ μου με περίμεναν και δεν συνάντησα δυσκολία να βρω τη σκευοφόρο την οποία είχε υποδείξει ο Χόλμς. Ελάχιστα μάλιστα καθώς η μόνη στο τρένο που είχε την ένδειξη προκρατηθήσα. Η μόνη πηγή ανησυχίας μου πλέον ήταν η απουσία του Χόλμς. Το ρολόι του σταθμού υποδείκνυε μόνο 7 λεπτά από την ώρα που έπρεπε να ξεκινήσουμε. Ματέο ερεύνησα μεταξύ των ομάδων των ταξιδιωτών και των αδιούχων για τη λεπτή φιγούρα του φίλου μου. Δεν υπήρχε το παραμικρό ίχνος του. Αφιέρωσα μερικά λεπτά βοηθώντας ένα σεβάσμιο Ιταλό ιερέα, ο οποίος αγωνιζόταν να κάνει έναν αχθοφόρο να καταλάβει με τα σπασμένα αγγλικά του πως οι αποσκευές του έπρεπε να κρατηθούν μέχρι το Παρίσι. Κατόπιν, έχοντας ρίξει άλλη μια ματιά τριγύρω, επέστρεψα στη σκευοφόρο μου, όπου και ανακάλυψα πως ο αχθοφόρος, εν αντιθέσει με το εισιτήριο, μου είχε φορτώσει τον γυρεό Ιταλό φίλο μου ως ταξιδιωτικό σύντροφο. Απεδημάτιο να το εξηγήσω πως η παρουσία του αποτελούσε εισβολή, διότι τα Ιταλικά ήταν ακόμη πιο περιορισμένα από τα Αγγλικά. Έτσι ανασήκωσα τους ώμους σε παρέτηση και συνέχισα να ψάχνω ανήσυχα για το φίλο μου. Ένα ρίγος φόβου με είχε καταλάβει, καθώς σκέφτηκα πως η απουσία του ίσως να σήμαινε πως κάποιο πλήγμα είχε επέλθει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήδη οι πόρτες είχαν κλειστεί και το σφύριγμα είχε ηχήσει όταν «Αγαπητέ μου, Γουότσον», είπε μια φωνή, «δεν καταδέχτηκες καν να πεις καλημέρα». Στράφηκα με ανεξέλεγκτη κατάπληξη ο γυρεός εκκλησιαστικός είχε στρέψει το πρόσωπό του προς το μέρος μου. Προς στιγμής οι ρητίδες χαλάρωσαν, η μύτη απομακρύνθηκε από το σαγόνι, το κάτω χείλος έπεψε να προεξέχει και το στόμα να μουρμουράει. Τα άτονα μάτια επανέκτησαν τη φλόγα τους, η σκυφτή φιγούρα ορθώθηκε. Την επόμενη ολόκληρο το παρουσιαστικό είχε καταρρεύσει και πάλι και ο Χόλμς είχε χαθεί το ίδιο σύντομα όσο εμφανίστηκε. Μα του ουρανού αναφώνησα, πόσο με τρόμαξε. Κάθε πρόληψη είναι ακόμη αναγκαία, ψιθύρισε. Έχω λόγο να πιστεύω πω βρίσκονται για τα καλά στο κατόπι μα. Αχά, Ιδού ο Μοριάρτη αυτό προσώπο. Το τρένο είχε αρχίσει ήδη να κινείται όταν ο Χόλς μίλησε. Ρίχνοντα μια ματιά πίσω, είδα έναν ψηλό άντρα να ανοίγει δρόμο, σπρώχνοντα μέσα από το πλήθο και να κουνάει το χέρι, σαν να ήθελε να σταματήσουν το τρένο. Ήταν πολύ αργά ωστόσο γιατί αποκτούσαμε όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα και μια στιγμή αργότερα είχαμε ξεχυθεί έξω από το σταθμό. Παρόλες τις προφυλάξεις μας, βλέπεις πως ξεφύγαμε μάλλον παρατρίχα, είπε ο Χόλμς Σηκώθηκε και ρίχνοντας πίσω το μαύρο ράσο και το καπέλο, τα οποία αποτελούσαν την μεταμφίεσή του, τα πακετάρισε στο σακίδιό του. Είδε την πρωινή εφημερίδα Watchon? Όχι. Δεν έμαθε σχετικά με την οδό Μπέικερ τότε. Την οδό Μπέικερ έβαλαν φωτιά στο διαμέρισμά μα την προηγούμενη νύχτα. Δεν έγινε και μεγάλη ζημιά. Μα του ουρανού Χόλμ είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να έχασαν εντελώ τα ίχνη μου όταν ο τύπο με τον κλόπ συνελήφθη. Ιδάλω δεν θα είχαν θεωρήσει πω είχα επιστρέψει στο διαμέρισμά μου. Είχαν εμφανώ λάβει την προφύλαξη να σε παρακολουθούν ωστόσο και αυτό είναι που έφερε το Μωριάρτη στη Βικτόρια. Δεν πιστεύω να έκανες κάποιο ολίσθημα κατά τον ερχομό σου. Έκανα ακριβώ όπως με συμβούλευσε. Βρήκε την τετράτροχή σου. Ναι, περίμενε. Αναγνώρισε τον οδηγό. Όχι. Ήταν ο αδερφός μου, ο Μάικροφτ. Αποτελεί πλεονέκτημα να κινήσεις σε τέτοιες υποθέσεις δίχως να εμπιστευτείς κάποιον μισθοφόρο. Όμως πρέπει τώρα να σχεδιάσουμε τι θα κάνουμε με τον Μωριάρτη. Καθώς αυτή είναι ταχεία και το καράβι ταξιδεύει σε ανταπόκριση μαζί της, νομίζω πως τον ξεφορτωθήκαμε αποτελεσματικά. Αγαπητέ μου ότσον, προφανώς δεν συνειδητοποίησες το νόημα όταν είπα πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να εκλειφθεί ως απολύτως αντάξιος του ιδίου διανοητικού επίπεδου όπως και εγώ. Δεν πιστεύεις πως αν ήμουν ο διώκτης θα επέτρεπα στον εαυτό να αποτραπεί από ένα τόσο απειροελάχιστο εμπόδιο. Γιατί τότε έχεις τόσο άσχημη γνώμη για εκείνον. Τι θα κάνει. Τι θα έκανα εγώ. Τι θα έκανες εσύ τότε. Θα έκλεινα μια ειδική. Μα θα πρέπει να είναι αργά. Κατά κανένα τρόπο. Το παρόν τρένο σταματά στο Κάντερμπέρι και υπάρχει πάντοτε τουλάχιστον ένα τέταρτο καθυστέρηση στο καράβι. Θα μας προλάβει εκεί. Κάποιος θα πίστευε πως είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Ας καλέσουμε να τον συλλάβουν κατά την άφηξή του. Και αυτό θα κατέστρεφε το έργο τριών μηνών. Θα πιάναμε το μεγάλο ψάρι, όμως τα μικρότερα θα πηδούσαν αριστερά και δεξιά έξω από το δίκτυ. Τη Δευτέρα θα τους πιάσουμε όλους. Όχι, μια σύλληψη θα ήταν απαράδεκτη. Τι τότε, θα κατέβουμε στο Κάντερμπέρι και μετά, βασικά, εκεί θα πρέπει να διασχίσουμε την επαρχία μέχρι και το Νιουχάβεν και έτσι να περάσουμε στον Ντιεπέ. Ο Μωριάρτη θα κάνει και πάλι ό,τι θα έκανα. Θα φτάσει στο Παρίσι, θα επισημάνει τις αποσκευές μας και θα περιμένει για δύο ημέρες την αποθήκη. Εν τω μεταξύ εμείς θα πρέπει να προμηθευτούμε κανένα δύο να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές των χωρών από τις οποίες θα ταξιδεύουμε και να φτάσουμε με την άνεσή μας στην Ελβετία μέσω Λουξεμβούργου και Μπάζελ. Στο Κάντερμπέρι επομένως αποβιβαστήκαμε μονάχα για να βρούμε πως έπρεπε να περιμένουμε μια ώρα προτού να πάρουμε το τρένο για το Νιου Χάβεν Ήμουν ακόμη κάπως μελαγχολικός κατόπιν της ταχύτητα της εξαφάνισης της σκευοφόρου που περιείχε την καρταρόπα μου όταν ο Χόλμς τράβηξε το μανίκι μου και μου έδειξε μακρύτερα στη γραμμή. «Ήδη, δες» είπε. Μακριά, κάπου μεταξύ των δασών του Κέντ υψωνόταν μια λεπτή στήλη καπνού. Ένα λεπτό αργότερα ένα βαγόνι και μια μηχανή φαίνονταν να κινούνται αργά πάνω από την ανοιχτή καμπή που οδηγεί στο σταθμό μόλις που προλάβαμε να λάβουμε θέση πίσω από ένα σωρό αποσκευών, όταν πέρασε με τριγμούς και με βουή, πετώντας μας κατά πρόσωπο ένα κύμα ζεστού αέρα. «Ορίστε», είπε ο Χόλμς καθώς παρακολουθήσαμε το βαγόνι να σχέται και να τραντάζεται πάνω στη γραμμή. «Υπάρχουν όρια, βλέπεις, στην ευφυΐα του φίλου μας. Θα ήταν ένας πραγματικός ειδήμονας αν είχε παγάγει ό,τι επίγαγα και είχε ενεργήσει ανάλογα. Και τι θα είχε κάνει αν μας είχε προφτάσει. Δεν γίνεται να υπάρχει παρά μικρή αμφιβολία πως θα είχε προβεί σε δολοφονική επίθεση επί εμού. Είναι εν ένα παιχνίδι το οποίο δύο δύναται να παίξουν. Το ζήτημα πλέον είναι αν θα πρέπει να πάρουμε ένα πρόωρο γεύμα εδώ ή να το διακινδυνέψουμε να πεινάσουμε πριν να φτάσουμε στο μπουφέ του New Haven. Φτάσαμε στις Βρυξέλλες εκείνη τη νύχτα και περάσαμε εκεί δύο ημέρες, μετακινούμενοι κατά την Τρίτη μέχρι το Στρασβούργο. Τη Δευτέρα το πρωί ο Χόλμς είχε τηλεγραφήσει στη Λομβρέζη και αστυνομία και το απόγευμα βρήκαμε μια απάντηση να μας περιμένει στο ξενοδοχείο μας. Ο Χόλμς την άνοιξε σκίζοντάς την και κατόπιν με μια απικραμένη κατάρα την πέταξε μες στο τζάκι. «Θα πρέπει να το ήξερα» βόγγιξε. «Διέφυγε. Ο Μωριάρτη» Συνέλαβαν όλη τη συμμορία εξαιρουμένου του ιδίου. Του ξέφυγε. Φυσικά, αφού έφυγα από τη χώρα, δεν υπήρχε κανεί να τα βγάλει πέρα μαζί του. Όμω ειλικρινά πίστευα πω του τα έδωσα όλα στο πιάτο. Πιστεύω πω καλά θα κάνει να επιστρέψει στην Αγγλία, Βότσον. Γιατί, επειδή θα ανακαλύψει πω είμαι επικίνδυνο σύντροφο πλέον. Η επιχείρηση του ανθρώπου αυτού πάει. Χάθηκε αν γυρίσει στο Λονδίνο. Αν αντιλαμβάνομαι ορθά τον χαρακτήρα του, θα αφιερώσει το πλήρες δυναμικό του να πάρει εκδίκηση εναντίον μου. Το είπε κατά τη σύντομη κουβέντα μας και φαντάζομαι πως το εννοούσε. Με τα βεβαιότητα θα σου συνιστούσα να επιστρέψει στο ιατρείο σου. Ελαχίστως επιτυχής υπήρξε η έκκληση προς εμένα που υπήρξα παλιός στρατιώτης όπως επίσης και παλιός φίλος. Καθίσαμε στο Σαλεμανζέ στο Στρασβούργο, συζητώντας το ζήτημα επί μισή ώρα, μα το ίδιο βράδυ είχαμε συνεχίσει το ταξίδι μας και βρισκόμασταν για τα καλά καθοδόν προς τη Γενέβη. Για μια ευχάριστη εβδομάδα περιπλανηθήκαμε στην κοιλάδα του Ρίνου και έπειτα, αλλάζοντας κατεύθυνση στο Λεούκ, περάσαμε πάνω από τη διέλευση του Τζέμι, φορτωμένου ακόμα με χιόνι, και έτσι μέσω του Ιντερλάκεν προς το μέριγγεν. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, με το αέρινο πράσινο τη Άνοιξη χαμηλότερα και το παρθένο λευκό του χειμώνα ψηλότερα. Όμω μου ήταν σαφέ πω ούτε για μια στιγμή ο Χόλμ δεν λησμόνισε τη σκιά που τον σκέπαζε. Στα ζεστά χωριουδάκια των Άλπαιων είτε στα μοναχικά ορεινά περάσματα, διέκρινα από τι βιαστικέ ματιέ του και την σχολαστική εξέταση κάθε προσώπου που μα ακολουθούσε, πω ήταν για τα καλά πεπισμένο πω όπου κι αν βρισκόμασταν δεν διαφεύγαμε από τον κίνδυνο που μας παρακολουθούσε κατά πόδας. Σε κάποια περίπτωση θυμάμαι καθώς περάσαμε πάνω από το Τζέμι και βαδίσαμε κατά μήκου των συνόρων του μελαγχολικού Ντάμπενση, ένας μεγάλος βράχος ο οποίος είχε αποκολληθεί από την πλαγιά αριστερά, κύλησε παταγωδός μέσα στη λίμνη πίσω μας. Στη στιγμή ο Χόλμς είχε τρέξει πάνω στην πλαγιά και ιστάμενο σε μια περιψωμένη κορφή τέντωσε το λαιμό του προς κάθε κατεύθυνση. Ματέο, ο οδηγός τον διαβεβαίωσε πως η των βράχων ήταν συχνό φαινόμενο κατά την ανοιξιάτικη περίοδο σε εκείνο το σημείο. Δεν είπε τίποτα, μα μου χαμογέλασε με ύφο ανθρώπου που βλέπει την εκπλήρωση των όσων ανέμενε. Παρόλη την επαγρύπνησή του, δεν υπήρξε ποτέ δύστημος. Αντιθέτω, δεν θυμάμαι καν αν τον είδα σε τόσο καλά κέφια. Επανειλημμένος αναφέρθηκε στο γεγονός πως αν γινόταν να διασφαλίσει πως η κοινωνία θα ελευθερωνόταν από τον καθηγητή Μοριάρτη με μεγάλη του χαρά θα έδινε τέλος στη σταθιοδρομία του. «Πιστεύω πως θα έφτανα να πω Γουότσον πως δεν έζησα εντελώς άσκοπα», σχολίασε. «Αν το αρχείο μου έκλεινα απόψε θα μπορούσα και πάλι να το επιθεωρήσω γαλήνια». «Ο αέρας του Λονδίνου είναι γλυκύτερος εκ της παρουσίας μου», σε πέραν των χιλίων υποθέσεων δεν έχω καν επίγνωση να χρησιμοποίησα τις ικανότητές μου σε λάθος πλευρά. Προσφάτως μπήκα στον πειρασμό να ερευνήσω τα προβλήματα που παρέχονται εκ της φύσης παρά εκείνα τα πλέον επιφανειακά για τα οποία η τεχνητή κατάσταση της κοινωνίας ευθύνεται. Τα απομνημονεύματά σου θα φτάσουν στο τέλος Watch επί της ημέρας που θα στέψω τη σταδιοδρομία με την σύλληψη ή την εξάλληψη του πλέον επικίνδυνου και ικανού εγκληματία στην Ευρώπη. Θα είμαι σύντομος και εν τούτης ακριβής τα ελάχιστα τα οποία μου απομένουν να αναφέρω. Δεν αποτελεί ζήτημα επί του οποίου προφήμως θα επέμενα, ωστόσο έχω επίγνωση πως κάποιο καθήκον με βαρύνει να μην παραλείψω ούτε μια λεπτομέρεια. Ήταν κατά την 3 του Μαΐου όταν φτάσαμε στο μικρό χωριό του Μέιρενγκεν, όπου φιλοξενηθήκαμε στο Englisher Hof που τότε διευθυνόταν από τον Peter Στέιλερ τον πρεσβύτερο. Ο οικοδεσπότης μας ήταν ένας ευφυής άνθρωπος και μιλούσε άψογα αγγλικά έχοντας υπηρετήσει επί τρία έτη ως σερβιτόρος στο ξενοδοχείο Grosvenor στο Λονδίνο. Βάσει τη συμβουλή του, το απόγευμα της Τετάρτης ξεκινήσαμε παρέα, με την πρόθεση να διασχίσουμε τους λόφους και να περάσουμε τη βραδιά στο χωριουδάκι του Ρόσεν Λάουι. Είχαμε λάβει ωστόσο αυστηρέ οδηγίε επουδενή λόγο να μην διαβούμε τους καταράκτες του καταρράκτε του Ρέισενμπακ, οι οποίοι βρίσκονται περί τα μισά τη διαδρομή, δίχω να πραγματοποιήσουμε μια μικρή παράκαμψη για να του δούμε. Πρόκειται όντω περί ενό ο χήμαρος φορτωμένος από το λιωμένο χιόνι βουτά σε μια τρομερή άβυσο από την οποία τον νεφος εκτινάσεται σαν καπνός από φλεγόμενο σπίτι. Η κήτη στην οποία το ποτάμι κυλά είναι ένα αχανές χάσμα περιστοιχισμένο από γυαλιστερό κατάμαυρο βράχο και στενεύει σε ένα φρισμένο κρατήρα ανυπολόγης του βάθους ο οποίος ξεχυλίζει και εκτινάσει την ροή πάνω από το τραχή του χείλος. Το τρεχούμενο πράσινο νερό κυλάει μου γκρίζοντα χαμηλότερα και το πυκνό όλο αντάβιες, πέπλο του ατμού που ξεπηδάει προς τα πάνω κάνουν το καθένα να ζαλίζεται από την αένα περιδίνησή του και τον θόρυβό του. Σταθήκαμε πλησίον του χείλους, ρίχνοντας ματιές κάτω προς την αναλαμπή του νερού που έσκαζε χαμηλότερα πάνω στους μαύρους βράχους και ακούγοντας τις μισοανθρώπινες κραυγές που ανέβαιναν βροντερά με τον έφος του νερού μέσα από την άβυσο. Το μονοπάτι έχει χαραχθεί κατά το ίμιση γύρω από τον καταράχτη για να προσφέρει μια πλήρη θέα, μα τελειώνει απότομα και το αξιδιώτης πρέπει να επιστρέψει όπως ήρθε. Είχαμε στραφεί για να το πράξουμε όταν είδαμε ένα παλικάρι να έρχεται τρέχοντας με μια επιστολή στο χέρι του έφερε το σύμβολο του ξενοδοχείου, εκ του οποίου είχαμε μόλις αναχωρήσει, και απευθυνόταν σε μένα από τον ιδιοκτήτη. Κατά πως φαινόταν εντός μερικών λεπτών εκ της αναχώρησής μας, μια αγγλίδα είχε φτάσει η οποία βρισκόταν στο τελευταίο στάδιο της θυματίωσης. Είχε ξεχειμονιάσει στον Ταβός Πλάτς και τώρα ταξίδευε για να συναντήσει τους φίλους της στη Λουκέρνη όταν μια απροσδόκητη αιμορραγία την είχε πιάσει. Πιστεύετε όπω μόλι που θα ζούσε για μερικέ ώρε, ωστόσο θα ήταν μεγάλη ανακούφιση για εκείνη να δει έναν Άγγλο ιατρό και αν θα γινόταν να επιστρέψω κλπ. κλπ. Ο καλό μα Τέιλερ με διαβεβαίωνε σε ένα εστερόγραφο πω και ο ίδιο θα λάμβανε τη συμμόρφωσή μου ω μια μεγάλη προσωπική χάρη, αφού η κυρία αρνιόταν κατηγορηματικά να δει έναν Ελβετό ιατρό και εκείνο δεν μπορούσε παρά να αισθάνεται πω έφερε βαρύτατη ευθύνη. Η έκκληση ήταν τέτοια φύση που δεν γινόταν να αγνοηθεί. Ήταν αδύνατο να αρνηθώ το αίτημα μια συμπατριώτησα που πέθανε σε μια ξένη χώρα. Ωστόσο είχα του ενδιασμού όσον αφορά τον εγκαταλείψο των Χόλμ. Εν τέλει, συμφωνήθηκε πω θα κρατούσε τον νεαρό Ελβετό Αγγελιοφόρο μαζί του ω οδηγό και σύντροφο ενώ εγώ θα επέστρεφα στο Μέιρνεγκεν. Ο φίλος μου θα παρέμπαινε για κάποιο χρονικό διάστημα στους καταράκτες και κατόπιν θα προχωρούσε αργά πάνω από το λόφο προς το Ρόσεν Λάουι όπου θα τον έβρισκα και πάλι το απόγευμα. Καθώς τράφηκα να απομακρυνθώ είδα τον Χόλμς με την πλάτη του πάνω στο βράχο και τα χέρια διπλωμένα να κοιτάζει την ορμητική ροή των νερών. Ήταν το τελευταίο που προοριζόμουν να δω από εκείνον σε τούτο τον κόσμο. Όταν ήμουν κοντά στη βάση της καθόδου μου, κοίταξα πίσω. Ήταν αδύνατο από εκείνη τη θέση να δω τον καταράχτη, ωστόσο έβλεπα το καμπύλο μονοπάτι το οποίο ελισσόταν πάνω από τη ράχη του λόφου και οδηγούσε σε αυτόν. Ένας άντρας, θυμάμαι, βάδιζε πολύ γρήγορα. Έβλεπα τη σκοτεινή φιγούρα του να διαγράφεται καθαρά ενάντια στο πράσινο πίσω του. Τον παρατήρησα όπως και τη ζωντάνια με την οποία περπατούσε, μα βγήκε από το μυαλό μου καθώς έσπευσα για το έργο μου. Ίσως να ήταν κάπου παραπάνω από μια ώρα προτού φτάσω στο Μέριγγεν. Ο γερος Τέιλερ στεκόταν στη βεράντα του ξενοδοχείου. «Λοιπόν», είπα καθώς ανέβηκα βιαστικά, «ελπίζω πως δεν είναι χειρότερα». Ένα βλέμμα έκπληξης πέρασε από το πρόσωπό του και στο πρώτο τρεμόπαιγμα των βλεφάρων του η καρδιά μου έγινε βαριά σαν μολύβι μέσα στο στήθος μου. «Δεν το έγραψες εσύ αυτό» είπα τραβώντα την επιστολή από την τσέπη μου. «Δεν υπάρχει Αγγλίδα ασθενή στο ξενοδοχείο» «Ασφαλώς όχι» αναφώνησε. «Όμως φέρει το σύμβολο του ξενοδοχείου πάνω του» Αχά, θα πρέπει να γράφτηκε από εκείνο το ψηλό Άγγλο που ήρθε λίγο μετά την αναχώρησή σας», είπε. Ωστόσο δεν περίμενα για καμία από τις εξηγήσει του ιδιοκτήτη. Με ένα μυρμήγκιασμα φόβου έτρεχα ήδη κατηφορίζοντας το δρόμο του χωριού και κατευθυνόμενος για το μονοπάτι το οποίο μόλις προλίγου είχε κατέβει. Μου είχε πάρει μια ώρα να κατέβω. Παρόλες τις προσπάθειές μου, δύο ακόμη είχαν περάσει πριν βρεθώ και πάλι στον καταράχτη του Ρέισενμπακ. Εκεί βρισκόταν το ραβδί πεζοπορίας του Χόλμς, ακουμπώντας ακόμη πάνω στο βράχο στον οποίο τον είχα αφήσει. Όμως δεν υπήρχε ούτε ίχνος του και ματέως φώναξα. Η μόνη απάντηση ήταν η ίδια μου η φωνή, αντιχώντας σε μια επαναλαμβανόμενη ηχό από τα βράχια ολόγυρά μου. Ήταν η θέα εκείνου του ραβδιού πεζοπορίας που με έκανε να παγώσω και να νιώσω άσχημα. Δεν είχε πάει στο Ρόσεν Λάουι λοιπόν. Είχε παραμείνει σε αυτό το στενό μονοπάτι με τον απόκριμνο βράχο από τη μια πλευρά και το απίθμενο χάσμα από την άλλη, ώσπου ο εχθρό τον είχε προφτάσει. Ο νεαρό Ελβετός είχε χαθεί κι αυτό. Είχε προφανώ πληρωθεί από τον Μωριάρτη και είχε αφήσει του δύο άντρε μαζί. Και κατόπιν τι είχε συμβεί. Ποιος να ήξερε τι είχε συμβεί κατόπιν. Στάθηκα για ένα-δυο λεφτά για να συγκεντρωθώ, γιατί ήμουν σαστισμένος από τον τρόμο της κατάστασης. Τότε άρχισα να σκέφτομαι τις προσωπικές μεθόδους του Χόλμς και προσπάθησα να τις εφαρμόζω εξειχνιάζοντας την τραγωδία. Αλίμονο, παρά ήταν εύκολο να γίνει. Κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας δεν είχα πάει στην άκρη του μονοπατιού και το αλπινιστικό ραβδί επισήμενε το σημείο που είχαμε σταθεί. Το μαυρισμένο χώμα παραμένει διαρκώς μαλακό από την αδιάκοπη ροή των υδρατμών και ένα πουλί θα άφηνε το ίχνος του πάνω του. Δύο σειρέ πατημασιών εμφανίζονταν ευδιάκριτα κατά μήκο τη μακρινή άκρη του μονοπατιού, οδηγώντα μακρύτερα από εμένα. Δεν επέστρεφε κανένα, Μερικές γιάρδες από την άκρη το χώμα ήταν οργωμένο σε ένα μπάλωμα πολάσπι και τα κλαδιά και φτέρε που περιστήχιζαν το χάσμα ήταν κομματιασμένα και λακιασμένα. Έγιρα και κοίταξα από κάτω με τα σταγονίδια του νερού ολόγυρά μου. Είχε σκοτεινιάσει αφού του έφυγα και τώρα διέκρινα μόλις εδώ και εκεί την αναλαμπή της υγρασίας επί των μαύρων τυχωμάτων και μακρύτερα χαμηλότερα στη βάση του φρέατος το αντιφέγγισμα από το νερό που κοιμάτιζε. Φώναξα, μα μονάχα η ίδια μισοανθρώπινη κραυγή του καταράχτη ήρθε πίσω στα αυτιά μου. Όμως ήταν γραφτό να λάβω τελικά μια στερνή κουβέντα από από το φίλο και σύντροφό μου. Είπα πως το αλπινιστικό ραβδί του είχε αφαιθεί ακουμπισμένο ενάντια στο βράχο που προεξήχε από το μονοπάτι. Από την κορφή εκείνου του κυλώματο, η αναλαμπή από κάτι ανοιχτόχρωμο τράβηξε το μάτι μου και σηκώνοντα το χέρι μου, βρήκα πω προερχόταν από την ασημένια ταμπακέρα την οποία συνήθισε να έχει μαζί του. Καθώ την σήκωσα, ένα μικρό τετράγωνο κομμάτι χαρτιού επί του οποίου είχε αναποτεθεί έπεσε στο έδαφο. Ξεδιπλώνοντάς το, βρήκα πως αποτελείται από τρεις σελίδε σκισμένες από το σημειωματάριό του και απευθύνονταν σε μένα. Χαρακτηριστικό του ανθρώπου του οποίου η σκέψη ήταν σαφής και η γραφή σταθερή και ξεκάθαρη, λες και είχε γραφτεί στο γραφείο του. «Αγαπητέ μου Γουότσον», έλεγε, «γράφω τις λιγοστές αυτές γραμμές ένα δύο του κυρίου Μοριάρτη, ο οποίος αναμένει την παρουσία μου για την τελευταία συζήτηση των όσων ζητημάτων υφίστανται μεταξύ μας. Μου προσέφερε μια σύντομη περιγραφή των μεθόδων με τις οποίες διέφυγε της Αγγλικής Αστυνομίας και παρέμεινε ενήμερος των κινήσεών μας. Ασφαλώς επιβεβαιώνουν την υψηλότατη εκτίμηση την οποία είχα σχηματίσει περί των ικανοτήτων του είμαι ευχαριστημένος και πως θα καταφέρω να ελευθερώσω την κοινωνία από τις όποιες περαιτέρω επιρροές της παρουσίας του, μόλον ότι φοβούμε πως θα πραγματοποιηθεί με κόστος το οποίο θα φέρει πόνο στους φίλους μου και ιδιαίτερα αγαπητέ μου Γουότσον σε σένα. Σου εξήγησα ίδιος ωστόσο πως η σταδιοδρομία μου εν πάση περιπτώσει έφτασε στην κρίσιμη φάση της και πως ουδέμια δυνατή κατάληξή της δεν θα ήταν περισσότερο προσφυλής εξ αυτής. Ειλικρινά θα πρέπει να σου το ομολογήσω ήμουν απολύτω πεπισμένος πως η επιστολή από το Μέιρενγκεν ήταν απάτη και σου επέτρεψαν αποχωρήσει για την αποστολή σου υπό την βεβαιότητα πως κάποια εξέλιξη αυτού του είδους θα ακολουθούσε». Πες στον επιθεωρητή Πάτερσον πως τα χαρτιά τα οποία χρειάζεται για να καταδικάσει τη συμμορία είναι στη θηρίδα ΜΗ συγκεντρωμένα σε έναν γαλάζιο φάκελο και με την επιγραφή Μοριάρτρη. Πραγματοποίησα κάθε διάθεση της περιουσίας μου πριν αφήσω την Αγγλία και την παρέδωσα στον αδερφό μου τον Μάικροφτ. Παρακαλώ, δώσε τις ευχές μου στην κυρία Ουότσον και πίστεψέ με πως είμαι αγαπητέ μου φίλε παντοτινά ανυπόκριτα δικό σου. Σέρλοκ Χόλμς Λίγες κουβέντες θα είναι αρκετές για να αναφερθούν τα ελάχιστα που απομένουν. Μια εξέταση από ειδικού αφήνει ελάχιστες αμφιβολίες πως η προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντρών τελείωσε όπως θα ήταν αδύνατο να μην τελειώσει σε μια τέτοια περίσταση με την πτώση τους πιασμένη ο ένας στα χέρια του άλλου. Κάθε απόπειρα της ανάκτησης των σωμάτων απέβαινε εντελώ άκαρπη και εκεί βαθιά σε εκείνο το τρομερό καζάνι του στροβιλιζόμενου νερού και του αγριεμένου αφρού θα αναπαύεται αιωνίως ο, ο πλέον επικίνδυνος εγκληματίας και ο επιφανέστερος υπερασπιστής του νόμου της γενιάς τους. Ο Ελβετός νεαρός δεν βρέθηκε ποτέ ξανά, και δεν τίθεται αμφιβολία πως ήταν ένας εκ των αναρρύθμιτων πρακτόρων που ο Μοριάρτη κρατούσε στη δούλεψή του. Όσον αφορά τη συμμορία θα είναι ακόμη στη μνήμη του κοινού το πόσο πλήρως τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει ο Χόλμς εξέθεσαν την οργάνωσή τους και πόσο βαριά το χέρι του νεκρού έπεσε πάνω τους. Για το τρομερό αφεντικό τους ελάχιστες λεπτομέρειες κατέστησαν γνωστές κατά τη διάρκεια της δίκης. Και αν πλέον υπήρξε υποχρεωμένος να προβώ σε μια σαφή κατάθεση της ταδιοδρομίας του, οφείλεται σε εκείνους τους αστόχαστους υπερασπιστές που επιχείρησαν να αποδείξουν την αθωότητά του με επιθέσεις ενάντια σε εκείνον τον οποίον παντοτινά θα θεωρώ ως τον καλύτερο και σοφότερο άνθρωπο τον οποίο γνώρισα ποτέ μου.